Σημαντικό μέρος από την μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα στα νομοσχέδια για τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, καθώς και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κάλυψε η σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργίου σε δήλωσή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσθέτοντας ότι στον τροποποιητικό νόμο έχουν συμπεριληφθεί και έχουν ενσωματωθεί κάποιες παρεμβάσεις και προτάσεις βουλευτών. Μάλιστα, η κατάρθρον συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη Τετάρτη και στην συνέχεια το αναθεωρημένο κείμενο αναμένεται να τεθεί εκ νέου στην Επιτροπή μετά από 2 εβδομάδες. Όπως εξήγησε ο κύριος Γεωργίου, σήμερα ολοκληρώθηκε και η κατάρθρον συζήτηση στον τροποποιητικό νόμο περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το αναθεωρημένο κείμενο αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής επίσης την μεθεπόμενη Τετάρτη. Στόχος, είπε, είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και στα 2 νομοθετήματα αρχές Φεβρουαρίου.